πριν καν στο διαδίκτυο έπεσε. Ο λόγος για την πλατφόρμα που αφορά την αίτηση για υπαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, μια ρύθμιση την οποία έσπευσαν να εκμεταλλευτούν χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εν μέσω κρίσης αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις την ώρα μάλιστα που τα τιμολόγια χτυπούν κόκκινο. Ήρθα για να κάνω το κοινωνικό τιμολόγιο. Είμαστε όλοι, είμαστε στο τέρμα, δεν έχουμε πια άλλο να πληρώνουμε λεφτά. Δυσκολευόμαστε και να φάμε. Οπωσδήποτε, βέβαια. Θα βοηθήσει. Ξεκίνησε η εγγραφή στα νέα μητρώα που ανοίγουν σε μια σελίδα στο ειδικά.gr όπου εκείνοι που δικαιούνται κοινωνικό ή οικιακό τιμολόγιο μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους. Χαρακτηριστικό του έντονου ενδιαφέροντος και της μεγάλης ζήτησης αποτελεί το γεγονός ότι κατά τα πρώτα λεπτά Έναρξη τη ηλεκτρονική διαδικασία υποβολή των αιτήσεων έπεσε το σύστημα. Αναφορικά τώρα με τι κατηγορίε των δικαιούχων, αυτέ είναι δύο. Η δικαιούχοι του Κοινωνικού εισοδήματος Αλληλεγγύη, με την έκπτωση σε αυτήν την περίπτωση να αγγίζει το 70%, και η δικαιούχοι του Κοινωνικού Μερίσματο, με την έκπτωση να αγγίζει το 35%. Τα πάγια, τα έξτρα πρέπει να λείπουν. Είναι πάρα πολλά. Οι φόροι, το ρεύμα δεν είναι τόσο. Όσοι είναι ενταγμένοι αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό τιμολόγιο, πρέπει και εκείνοι να ξανακάνουν υποβολή νέας αίτησης. Σε τοπικό επίπεδο, με αφορμή τι οικονομικέ δυσκολίε μικρομεσαίων νοικοκυριών και τη μεγάλη σύμφωνα και με στελέχη τη επιχείρηση προβολή του πακέτου έκπτωση στα τιμολόγια, το φράγμα των 25.000 δικαιούχων σε επίπεδο Κρήτη αναμένεται να σπάσει, ενώ ορατό είναι και το ενδεχόμενο αριθμό ακόμα και να διπλασιαστεί. Ό,τι έκπτωση και να κάνουν. Δεν είναι η αξία του ρεύματος, είναι τα υπόλοιπα είναι τα πάγια, είναι οι φόροι. Αναφορικά τώρα με τα δύο βασικότερα κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 120.000 ευρώ και να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας. Το ποιος δεν λέει, είναι δύσκολο να βλέρω πώς διαμορφώνονται τώρα τα όρια κατανάλωσης για ένα άτομο 1.400 κιλοβατόρε για μία μονογονεϊκή οικογένεια με έναν ανήλικο ή δύο ενηλίκους στις 1.600 κιλοβατόρε και για μία μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικους ή δύο ενήλικους και έναν ανήλικο στις 1.700 κιλοβατόρε. Και αυτοί που είναι ενταγμένοι και υποφελούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο πρέπει να ξανακάνουν αιτήσεις. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται οποτεδήποτε εντό του έτου ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβαση του πληροφοριακού συστήματο TaxiNet.